κατοχή, πάρα πολλές συζητήσεις, βγαίνουμε όλοι και όλες πιο πλούσιες με επιχειρήματα για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να δίνουμε όλες αυτές τις μάχες ενάντια σε αυτό το σάπιο σύστημα, ενάντια στο Μητσοτάκη, για να μπορέσουμε να δείξουμε και τον δρόμο για την εναλλακτική. Να ευχαριστήσουμε όλες και όλους που πήραμε μέρος σε αυτό το τρίμερο φεστιβάλ, όλες και όλους τους ομιλητές και τις ομιλήτριες, τις διεθνείς συμμετοχές από την Τουρκία, την Κύπρο, τους πρόσφυγες, τους μετανάστες, τους πανεπιστημιακούς, τους εργαλιστές, τους μεταφραστές, όλες και όλες τις συντρόφισσες και τους συντρόφους της Οργανωτικής Επιτροπής, αυτούς και αυτές με τα μπλουζάκια που είμαστε σε μια τεράστια σύγκρουση με ένα σύστημα που το μόνο που έχει να προσφέρει
Ένα σύστημα που σαπίζει, ένα σύστημα που το μόνο που έχει να προσφέρει είναι βαρβαρότητα, αλλά την ίδια στιγμή η κρίση του είναι τεράστια και οι δυνατότητες και οι ευκαιρίες πραγματικά να το ανατρέψουμε μπροστά μας είναι μεγάλες και με αυτό το πράγμα έχουμε να αναμετρηθούμε πολύ το επόμενο διάστημα. Και νομίζω ότι είμαστε σε ένα σημείο που οι εμπειρίες είναι πολύ μεγάλες. Νομίζω ότι τα νοσοκομεία είναι ένας χώρος πολύ καθοριστικός, θα το πω, όχι μόνο στην Ελλάδα και παγκόσμια. Είναι ο χώρος στον οποίο παίχτηκε μια τεράστια σύγκρουση μέσα στην πανδημία για το αν οι εργάτριες και οι εργάτες της υγείας θα καθορίσουν τον τρόπο για να σώσουν ζωές, θα επιβάλλουν το πρόγραμμά τους για να σωθούν ζωές κόντρα σε πολιτικές που βάζανε παγκόσμια αλλά και στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα έχουμε φτάσει να είμαστε από τις χειρότερες χώρες στη διαχείριση της πανδημίας από αυτή τη δολοφονική κυβέρνηση. Αλλά πραγματικά ήταν μια τεράστια σύγκρουση που καθόλου ένα bras de fer που έπαιζε ρόλο για τον τρόπο που θα κινηθούμε μέσα στην πανδημία. Για το κατά πόσο όποια ζωή έχει σωθεί μέσα σε αυτές τις συνθήκες οφείλεται πραγματικά στους αγώνες των εργατηρίων και των εργατών της υγείας. Και αυτοί οι αγώνες ήταν τεράστιοι, ήταν συγκλονιστικοί και έχουν βάλει τη σφραγίδα τους σε όλο το εργατικό κίνημα και έχουν να παίξουν ένα τεράστιο ρόλο το επόμενο διάστημα. Είναι νομίζω και γι' αυτό το λόγο βρεθήκαμε και στο στόχαστρο, γι' αυτό και το λόγο υπήρχαν και συνδικαλιστικές διώξεις. Προφανώς η Νέα Δημοκρατία ήθελε να διαλύσει το συνδικαλισμό, δεν τα κατάφερε. Αυτό είναι ένα κρατούμενο. Με τον νόμο του Χατζηδάκη ψήφισε ένα νόμο εν μέσω τεράστιων απεργιών, δεν τα κατάφερε και αυτό που έγινε είναι ότι αυτός ο νόμος αχρηστεύτηκε στην πράξη από το πώς γίνονται οι εκλογές στα σωματεία, από το πώς προκυρήσουμε τις απεργίες, τις τάσεις εργασίας, από το πώς κάνουμε τις συνελεύσεις. Δεν έχει καταφέρει ουσιαστικά να εφαρμόσει τίποτα από όλα αυτά και απ' την άλλη έχουμε ένα εργατικό κίνημα που είναι σε μια ορμή, είναι σε μια πραγματικά κατάσταση που έχει φέρει αυτή την κυβέρνηση να είναι σπαράλια, να μην ξέρει πώς να ξεφύγει αυτή τη στιγμή με τις εκλογές και πραγματικά να έχει να αντιμετωπίσει μια τεράστια κρίση. Η δίωξή μου ήταν νομίζω είχε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, η απόλυση μου από τον Άγιο Σάββα ήταν μια τέτοια προσπάθεια από τη μεριά της κυβέρνησης και σε αυτό το επίπεδο το μόνο που καταφέραν είναι πραγματικά να σηκώσουν ένα κίνημα συμπαράστασης μέσα στο εργατικό κίνημα και να ουσιαστικά ούτε να απολυθώ, να είμαι στο ΕΣΥ, να μονιμοποιηθώ στο Έλενα και να ανοίξει πραγματικά και ένα άλλο κεφάλαιο. Ένα νοσοκομείο το οποίο πραγματικά συμπυκνώνει τεράστιες μάχες. Όταν λέμε ότι έχουμε να συγκρουστούμε με ένα σύστημα που επιτίθεται στους φτωχούς, επιτίθεται στην εργατική τάξη, επιτίθεται στους πρόσφυγες, επιτίθεται στις γυναίκες. Και είναι τεράστιο είναι η μισή εργατική τάξη. Στα νοσοκομεία είναι η πλειοψηφία της εργατικής τάξης. Και έχουμε την εμπειρία ότι αυτό το νοσοκομείο, εκεί που βρέθηκα, συμπυκνώνει με έναν φοβερό τρόπο όλες αυτές τις μάχες. Από τις μάχες που δίνουμε σαν εργατικό κίνημα, αλλά και τις μάχες που δίνουμε ενάντια στο σεξισμό, την καταπίεση και έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Είναι το μοναδικό γυναικολογικό μευτικό εξειδικευμένο νοσοκομείο σε όλη την Ελλάδα που η κυβέρνηση θέλει να το διαλύσει, θέλει να το υποβαθμίσει. Θέλει ουσιαστικά όλο αυτό το κομμάτι της γυναικολογικής μευτικής ιατρικής να είναι από τα πρώτα κομμάτια που θα το παραδώσει στον ιδιωτικό τομέα. Είναι ένα φιλέτο που έτσι κι αλλιώς από τα προηγούμενα χρόνια είναι υποβαθμισμένο γιατί είναι ιδιωτικοποιημένο σε ένα μεγάλο βαθμό, γιατί έχει δεχτεί τεράστια χτυπήματα μέσα στα μνημόνια, αλλά την ίδια στιγμή πραγματικά τα σχέδιά τους είναι ότι θέλουν να παραδώσουν όλο αυτό το φιλέτο στον ιδιωτικό τομέα. Και νομίζω ότι βρέθηκα σε αυτό το νοσοκομείο είναι τεράστιο αυτή τη στιγμή. Και έχει σημάνει μεγάλες αλλαγές και μέσα στο νοσοκομείο και για τις μάχες που δίνουμε συνολικά ενάντια στο σεξισμό και την καταπίεση. Είναι ένα νοσοκομείο στο οποίο ακόμα και όταν πρώτο μπήκα, η αίσθηση είναι ότι πραγματικά το έχουν παρατήσει αυτό το νοσοκομείο. Είχε μια δάκη που ήταν ισχυρή μέσα, που είχε διαλύσει τη συλλογικότητα των εργαζομένων, που επέτρεπε το να προχωράνε όλες αυτές οι επιθέσεις και την ίδια στιγμή
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο κόσμος εκεί μέσα δεν έχει πραγματικά, δεν είναι κάτι διαφορετικό από τους άλλους εργατικούς χώρους. Είναι ίδιος κόσμος που υπάρχει στον Άγιο Σάββα και οπουδήποτε. Και το ζήτημα είναι ότι αυτό που κάναμε σαν επαναστάτες εκεί πέρα ήταν να πάρουμε τις πρωτοβουλίες, να βγάλουμε στην επιφάνεια την υπαρκτή αντίσταση, την υπαρκτή ριζοσπαστικοποίηση που υπάρχει σε αυτό το χώρο και να κάνουμε τις συνδέσεις. Δεν ήταν εύκολη η μάχη αυτή. Βρεθήκαμε με δύσκολο τρόπο να ανοίγουμε όλη αυτή την ιστορία. Ξεκινήσαμε με την Επιτροπή Αγώνα για να ανοίξουμε το ζήτημα των ανεμβολίαστων. Το Έλεν ήταν από τα μεγαλύτερα κόμματα. Είχε πολύ κόσμο που βγήκε σε αναστολή. Βρεθήκαμε σε αυτή τη μάχη παλεύοντας να μην βρεθεί καμία και κανένα συνάδελφο σε αναστολή. Αλλά ταυτόχρονα ανοίξαμε και τις μάχες μέσα στο νοσοκομείο για το τι γίνεται. Είναι το νοσοκομείο το οποίο είναι ένα δημόσιο νοσοκομείο που δίνει γυναικολογική, παρέχει γυναικολογική ιατρική στις προσφύγησες, στις φτωχές γυναίκες, σε γυναίκες που το έχουν ανάγκη πραγματικά και δεν μπορούν να πάνε πουθενά αλλού. Έχει κομμάτια με τις αποξέσεις, με τους καρκίνους, με το μευτικό κομμάτι. Έχει νεογνά, έχει παιδιατρικά, παιδοχειρουργικά τμήματα. Έχει ιατρείο για τα τρανς άτομα. Το μοναδικό ιατρείο σε μια δημόσια δομή. Και πραγματικά καταλαβαίνεις ότι ο ρόλος αυτού του νοσοκομείου είναι τόσο σημαντικός που πραγματικά έχεις να δώσεις τεράστιες μάχες απέναντι σε επιθέσεις που θέλει να τα διαλύσει η κυβέρνηση. Και ξεκινώντας με την Επιτροπή Αγώνα, ανοίγοντας όλα αυτά τα ζητήματα, συνδέοντας όλες αυτές τις μάχες, προχωρήσαμε στο να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Ουσιαστικά, από τα μικρότερα ζητήματα, ενάντια στις μετακινήσεις, το να παίρνουν προσωπικό και να αποδυναμώνουν ένα τέτοιο νοσοκομείο, από το να ζητάμε ουσιαστικά να γίνουν προσλήψεις, να μονιμοποιηθούν οι συμβασιούχοι. Την Παρασκευή ήταν μια τελευταία κινητοποίηση που κάναμε με τις καθαρίστριες που καταφέραν και κερδίσανε τη μάχη για αυτά που δικαιούνται, για να παίρνουν ρεπό μετά από αργία που δεν τους το δίνανε αυτό το πράγμα και το αρνιόντουσαν. Για να μην υπάρχει αυταρχισμός απέναντι στους συμβασιούχους μέσα στο νοσοκομείο και όλα αυτά. Και νομίζω ότι όλη αυτή η προσπάθεια που κάναμε με κέντρο την Επιτροπή Αγώνα, και ας μην ήμασταν εκλεγμένοι μέσα σε αυτό το νοσοκομείο, έχει αλλάξει την κατάσταση. Γίνανε οι εκλογές στο νοσοκομείο, καταφέραμε και μπήκαμε στο Τουσού και ταυτόχρονα σπάσαμε την αυτοδυναμία για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια της Δάγκη και της Πάσκε και αυτό έχει δημιουργήσει στην τρόφιμη σύντροφη σε αυτό το νοσοκομείο μια εικόνα μεταπολίτευσης, θα το πω έτσι. Μια εικόνα που το παραμικρό που θα κάνεις έγινε αυτό με τις καθαρίστριες που θα έλεγες τι ενδιαφέρει τους μόνιμους, ήταν κάτι καθαρίστριες σε μια γωνιά που λύσαν ένα ζήτημα. Και αυτό ξαφνικά είχε εμπνεύσει όλο το νοσοκομείο να διψάει για μάχες, να λένε όλοι οι εργαζόμενοι έτσι πρέπει να παλεύουμε. Και ταυτόχρονα αυτό να ανοίγει πραγματικά τεράστιες δυνατότητες να παλεύουμε και στα ζητήματα των εκτρώσεων. Εκτρώσεις στο Έλενα σημαίνει πολύ απλά ότι υπάρχει ένα 60% των γυναικολόγων που αρνούνται να κάνουν τις εκτρώσεις. Που έχουν δηλώσει στη διοίκηση ότι εμείς λόγω ιδεών κτλ. Δεν κάνουμε εκτρώσεις. Και είναι πραγματικά ένας νόμος που έχουμε να δώσουμε τη μάχη να το καταργήσουμε το επόμενο διάστημα. Είναι πραγματικά ότι θέλουμε να ανοίξουμε τη μάχη για τα τρανς άτομα, γιατί και εκεί η συζήτηση είναι. Υπάρχει ένα τμήμα που οι εργαζόμενοι το δουλεύουν αυτό, αλλά την ίδια στιγμή θέλουν να έχουν χαμηλή πληροφόρηση σε αυτό το επίπεδο, να μην ανοίγει πολύ αυτό το ζήτημα, να μην το πολύ ανοίγουμε και να συζητάμε πολύ για αυτά τα πράγματα. Άρα θέλω να πω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη δουλειά σε ένα πολύ κρίσιμο χώρο που συμπυκνώνει, ξαναλέω, ταυτόχρονα, πολύπλοκα, προς όλες τις κατευθύνσεις, αυτό που λέμε, τη μάχη ενάντια στην εκμετάλλευση και ενάντια στην καταπίεση. Πραγματικά είναι ένας χώρος που αυτά τα ενώνει εκεί πέρα και είναι πολύτιμο το ότι βρέθηκα εκεί πέρα, βρεθήκαμε εκεί πέρα και έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε μια φοβερή επιτροπή αγώνα που καταφέραμε να ενώσουμε την αριστερά. Καταφέραμε ουσιαστικά μέχρι και το ΚΚΕ να λέει αυτή τη στιγμή μέσα, είναι μια συντρόφισσα του ΚΚΕ που δεν επηρεάστηκε πολύ, μας ακούει πάρα πολύ, του κατέβηκε με το ΚΚΕ και λέει όχι, όχι αναλογικό πρόεδρο, δεν θέλουμε Πιδάκη και να βγει και πρώτη, που το ΚΚΕ παντού λέει ο πρώτος του πρόεδρο και να βγαίνει με τη γραμμή τη δική μας, εμείς δεν ψηφίζουμε Δάκη και Πάσκε εδώ πέρα. Άρα θέλω να πω ότι υπάρχει μια αλλαγή τεράστια μέσα στον χώρο
και μπορούμε πραγματικά μέσα στο επόμενο διάστημα αυτά τα πράγματα να τα κάνουμε να αρχίσει να δημιουργείται πραγματικά, να γεμίσουμε με κόσμο που οργανώνεται στο Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα. Γιατί αυτό θα είναι ο τρόπος με τον οποίο πραγματικά θα φέρουμε τεράστιες ανατροπές και μέσα σε ένα τέτοιο χώρο και γενικότερα στα νοσοκομεία, και νομίζω ότι είναι ένα φοβερό παράδειγμα. Και άρα, θέλω να τελειώσω με το ότι υπάρχει στο βιβλίο της Μαρίας, στην τελευταία έκδοση, αλλά και στο περιοδικό, μια φοβερή, πάνω δύο φωτογραφίες. Η μία φωτογραφία είναι έξω από το Έλενα, με τις ΜΕΕΣ να κάθονται στη σειρά σε μια απεργία που κάναν, που διεκδικούσανε τότε να μην, διεκδικούσαν να έχουν το δικαίωμα στο να έχουν άδειες, να έχουν παραπάνω δικαιώματα, να μην είναι σόκλειστες, να μην... Υπήρχαν ένα σωρό αιτήματα τη δεκαετία του 70 και ταυτόχρονα να διεκδικήσουν μονιμότητα, σταθερότητα στη δουλειά τους, να έχουν συνδικαλισμό κτλ. Και μια δεύτερη φωτογραφία που δείχνει μια διαδήλωση το 1975 στο περιοδικό Συμπαράσταση στις ΜΕΕΣ του Έλενα. Και νομίζω ότι αυτά είναι εμβληματικές φωτογραφίες που πραγματικά ενώνουν το τότε με το σήμερα, ένα κίνημα της μεταπολίτευσης με ένα κίνημα καινούργιο αυτή τη στιγμή που μπορεί πραγματικά να δικαιώσει όλα τα αιτήματα ενός ολόκληρου κόσμου που κοιτάζει προς τα εμάς και βλέπει ουσιαστικά έναν τρόπο να τα παλέψει. Και σε αυτό νομίζω έχουμε να επενδύσουμε. Ξέρουμε, δεν είμαστε μόνοι μας, υπάρχει αριστερά μέσα στο Έλενα, δεν είμαστε μόνοι εμείς, αλλά πραγματικά μπορούμε ουσιαστικά να καθορίσουμε ότι η προοπτική δεν είναι ότι θα ψηφίσουμε μια άλλη κυβέρνηση, αλλά ότι η προοπτική είναι ότι τα αιτήματά μας και όλες αυτές οι διεκδικήσεις μπορούν να δικαιωθούν και για εμάς που δουλεύουμε εκεί πέρα, αλλά και για τον κόσμο που έχει ανάγκη ένα τέτοιο νοσοκομείο, αλλά και συνολικότερα για τα ζητήματα της καταπίεσης, με το εργατικό κίνημα, με τις μάχες, με τις απεργίες, με τις κινητοποιήσεις μας, για να επιβάλλουμε ουσιαστικά ότι απέναντι σε ένα τέτοιο βάρβαρο σύστημα, εμείς έχουμε ένα δικό μας πρόγραμμα που μας βγάζει από αυτή την βαρβαρότητα και ανοίγει προοπτική για μια άλλη κοινωνία που την παλεύουμε και μπορούμε να την κερδίσουμε. Χρειάζεται να θέσω το εξής. Είναι εδώ και δύο μήνες σίγουρα που όποιο κείμενο και να βγαίνει από τις πιο μεγάλες κοινοβουλευτικές ομάδες, προοδευτικές και δεν ξέρω εγώ τι, μέχρι οποιονδήποτε, και ξεκινάει με ένα ζήτημα. Γιατί δεν πάνε τα παιδιά μου, ξέρω εγώ το λέω, γιατί δεν πάνε να δουλέψουν σε ζώο. 60.000 άνθρωποι κτλ. Από τη δική μας πλευρά και από πολλοί κόσμο είναι κατανοητό γιατί δεν πάει ο κόσμος. Από τη δική μας πλευρά επίσης όμως κάνουμε αυτή την παρέμβαση που κάνουμε και ως καμαριέρα και τα συνδικάτα, τα σωματεία κτλ. Γιατί αυτοί οι 60.000 αντιστοιχούν σε 600.000 οι οποίοι δουλεύαν με διάλειμμα την καραντίνα κτλ. Σε αυτό το κλάδο. Είναι περίπου το 15% του εργατικού δυναμικού. Είναι ένας ολόκληρος κόσμος, ο οποίος 10 χρόνια πριν, ιδιαίτερα με τις επιθέσεις των μνημονίων στο βασικό μισθό, στον κατώτατο, γιατί 10 χρόνια πριν, αν ήσουν εργαζόμενος στον επιστημισμό και ήσουν 23, έπαιρνε 440 ευρώ ένα μήνα όπως ο Φλεβάρης. Τι ήταν η εικόνα. Και η εικόνα ποια ήταν, από πολλούς και με καλή προαίρεση, ότι τα καημένα τα παιδιά, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, για να είμαστε ειλικρινείς. Ακόμα και κομμάτια που μπορεί να ορκίζονται στις εξεγέρσεις ή οτιδήποτε, είχαν τη θεωρία του πρεκαριάτου. Εντάξει, είναι άσχημα τα πράγματα, τι έχουμε να περιμένουμε από αυτό το κομμάτι. Μια βραδιά, όχι στο Λιβερκούζεν, αλλά τέλος πάντων τα Εξάρχεια ή κάπου που δίνεται η μάχη. Αυτό έχουμε να περιμένουμε. Ένα ντου με λίγα λόγια. Η συλλογική δράση μπορεί να έρθει μετά από αυτό, όχι πριν από αυτό. Και η βασική επιμονή της δικής μας, και ως καμαριέρα και ως, ως μαρξισμός, και ως φεστιβάλ, και ως τρόπος για να αλλάξουμε τα πράγματα, ήταν ότι δεν είναι έτσι. Και όχι επειδή
αυτή ήταν η εικόνα πάντα, γιατί τώρα μπορεί να είναι πιο εμφανές ότι αυτή είναι η εικόνα. Αλλά γιατί το υπόβαθρο της τάξης δεν είναι η οικονομική της αναστοιχία με τους πλούσιους, δεν είναι πόσο άσχημα είμαστε. Είναι παραδείγματα όπως, πριν μιλήσει ο Κώστας, τον Απρίλιο του 2020, 7 του Απρίλη βγήκανε στις πύλες των νοσοκομείων, έτσι, η γενιά, 7 του Απρίλη και 28 του Απρίλη οι μόνες δύο κινητοποιήσεις μεγάλες εκείνο το μήνα ήταν 24 ώρες απεργία των εργαζόμενων στα ξενοδοχεία, τον εξοπλισμό, την εστίαση κτλ. Με πολλή δυσκολία, μια μοτοπορία που πήγαινε κουτροβαλώντας, δεν το συζητάμε, αλλά αυτοί οι δύο κλάδοι είπανε, εμείς δεν είμαστε που καθόμαστε σπίτι που θέλει η κυβέρνηση, ίσα ίσα έχουμε τα αιτήματά μας. Ένα, δύο, τρία και πάει λέγοντας. Και άρα η δυνατότητα αυτής της τάξης φάνηκε και στα πιο αδύναμα εισαγωγικά κομμάτια. Και η δυνατότητά της είναι η δυνατότητά της μέσα στο σύστημα να στριμώνουν τους από πάνω. Και αυτή τη δυνατότητα δεν την έχει επειδή παίρνει πολλά ή λίγα λεφτά ή είναι στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα. Προκύπτει με κάθε εργαλείο. Οι μάχες που δόθηκαν σε μια σειρά χώρους, η ΦΟΥ δεν είχε σωμάτιο όταν έκανε τις δύο απεργίες και κέρδισε τη δουλειά της. Το έφτιαξε επίσημα 5 μήνες μετά. Σε μια σειρά κομμάτια στον επισκεπτισμό, μπορεί να μην ξέρουν το σωματείο ακριβώς. Πλέον το ξέρουν. Αλλά ήταν μαζί με την e-food σε συμπαράσταση όταν εκείνη την Παρασκευή κλείσανε μαγαζιά. Το δεύτερο είναι ο συντονισμός. 10 χρόνια πριν, ακόμα κι αν έχει τις ταξικές του δυνάμεις στο ΚΚΕ, ακόμα κι αν γενικώς υπάρχουν αυτόνομοι οι οποίοι έχουν διάφορες ιδέες για ενότητα κτλ. Δεν υπήρχε περίπτωση να βρεθεί διανομέας μαζί με λιμένη εργάτη στην ίδια συγκέντρωση, στο Σύνταγμα που ήμασταν πριν 2 μήνες για παράδειγμα, που ήμασταν Λάρκο, e-food, συνδικάτου επιστημισμού, καβάλα, λοιπάσματα, τα πάντα. Δεν θα γινόταν αυτό. Και αυτό δεν έγινε μόνο επειδή η τάξη έχει τη δύναμη, έγινε γιατί αυτές τις ιδέες με δυσκολίες, με περιορισμούς, τις παλεύαμε. Γιατί θεωρούσαμε, και έτσι είναι, ότι υπάρχει μια συνολική αντιμετώπιση σε αυτά, τη βλέπουμε να έρχεται και από διάφορες κατευθύνσεις. Η Amazon έχει σωματείο. Η πιο μεγάλη πολυεθνική, ο δεύτερος δημόσιος σύμβουλος, πλούσιος άνθρωπος του κόσμου, που φτιάχνουν σωματείο. Στις πιο δύσκολες συνθήκες, πιο δύσκολες από εδώ για να είμαστε ειλικρινείς. Οι εργαζόμενοι στις διανομές, σε όλη την Ευρώπη, φτιάχνουν σωματεία, διεθνικούν. Αυτά τα προχωρήματα έχουν και πολιτικό διατάφτα. Την ημέρα του Pride, ποιοι διαδήλωναν, ποια άτομα, ποιες γυναίκες. Οι γυναίκες της εστίασης, οι γυναίκες των ξενοδοχείων, οι άνθρωποι οι οποίοι σερβίρουν και πάει λέγοντας. Γιατί όντως, με έναν τρόπο αυτή η βαριά βιομηχανία μπορεί να είναι και λίγο αυστηρή και λίγο σοβαρά και λίγο οτιδήποτε, αλλά είναι ένα τεράστιο κομμάτι του ελληνικού καπιταλισμού. Ο τουρισμός, η εστίαση και πάει λέγοντας. Πέρσι γιορτάζανε 200 χρόνια για το ελληνικό κράτος κτλ. Φέτος δεν έχουν πίσω να το δουλέψει. Η εικόνα είναι ότι αυτός ο κόσμος ο οποίος λέει δεν πάω να δουλέψω είναι γιατί λέει πρώτα θα έχω δικαιώματα και μετά θα δουλέψω. Και αυτή την εικόνα μπορούμε να τη μεταφράσουμε από κάθε γειτονιά. Από κάθε γειτονιά που έχει ένα μεγάλο ξενοδοχείο ή που έχει ένα μικρό καφέ ή οτιδήποτε. Αυτή η εικόνα μπορεί να γίνει άμεση δράση. Και αυτό είναι προφανώς η αύξηση που είναι γύρω μας για την απεργία Τετάρτης 13 του Ιούλιου. Και αυτό θα είναι και η απάντηση. Η Νέα Δημοκρατία από την μεριά της παίρνει τα μέτρα της. Έρχεται σύμβαση στον επιστημισμό υποχρεωτική, θα δουλεύετε εξαήμερο. Μία κοπέλα συναδέλφισα πριν κάποιες ώρες σε ένα καφέ που μας έδωσε καφέ εδώ πέρα, όταν της είπαμε για το εξαήμερο, είπε ήταν εξοργισμένη, γιατί αυτό που συμβαίνει καιρό τώρα, θέλουν τα ντομάρια θα το κάνουν επίσημο. Ότι ναι, θα γίνεται. Και αυτό που θα παιχτεί και μέχρι τις εκλογές και οτιδήποτε θα είναι το ότι όχι. Με το ζόρι πενθήμερο. Και αυτή τη μάχη τη δίνει ο κόσμος με διάφορους τρόπους. Γιατί και στην e-food με έναν τρόπο αυτό ήταν. Θέλω τη δουλειά μου, θέλω να είναι πλήρης και θέλω να γυρνάω σπίτι μου. Δεν ήταν ούτε η μάχη το τρελό, να το πούμε, ούτε από την άλλη μια απλή συνδικαλιστική μάχη. Και και είναι κρατούμενα αυτά. Και έχουν και νούμερα. Για παράδειγμα,
Το σωματείο ηθού έκανε εκλογές και αυτοί που ψήφισαν ήταν, που δεν ήταν, δεν πήγαν πολύ καλά, ήταν σαν να ψήφιζε ένα νοσοκομείο σε μέγεθος. Άρα είναι το ίδιο. Άρα όταν κάνει εκλογές το Συνδικάτο Ψηφισμού μετά από δύο χρόνια που φύγανε κάποιες δουλειές τους, η καραντίνα, το Νατάλιο και ψηφίζουν 3.200, ένα από το βάθμιο σωματείο, δεν είναι ούτε το νοσοκομείο, ούτε τίποτα. Είναι δύναμη. Και είναι δύναμη που έχουν παίξει ρόλο πρωτοβουλίες μας. Στο επίπεδο του συντονισμού που ανέφερα προηγουμένως, όταν ξεκινάγαμε την ιστορία ότι είμαστε στον δρόμο 28 Απρίλη του 20 κτλ, βάζαμε το τι σημαίνει νοσοκομεία. Όταν συνεχιζόταν αυτό, έπαιζε ρόλο το να μιλάς για συντονισμό, γιατί υπάρχουν κομμάτια μέσα στον επιστημό που λένε εμείς είμαστε μόνοι μας. Είτε επειδή οδηγάμε παπί, είτε επειδή είμαστε μάγκοι στη γειτονιά, είτε οτιδήποτε. Και χρειαζόντουσαν ιδέες του τι σημαίνει να συντονίζεσαι με όλα τα κομμάτια που μπορούν να δουλέψουν αυτό το κλάδο λόγο. Ξενοδοχεία, διανομές, όλο το κομμάτι αυτό. Και αυτό έφτασε στην απεργία της Τετάρτης, που εμάς η αφήσα μας λέει να γίνει στον επιστημισμό και είναι αυτή τη στιγμή στον επιστημισμό. Το ΚΚΕ μετέτρεψε με δύο τηλέφωνα στην ουσία προχτές την απεργία και στα ξενοδοχεία και στον επιστημισμό. Και μένει να δούμε αν θα το κάνει και πρακτικά βήματα προς τα εκεί, γιατί okay, τα κάνουν την μεριά μας, αλλά πραγματικά μπορεί να είναι η απεργία της Τετάρτης μια πρώτη απάντηση στο Χατζηδάκι και όχι μόνο στους ξενοδόχους ή οτιδήποτε. Μπορεί να είναι μια συνολική απάντηση στη Νέα Δημοκρατία ότι με το ωράριο δεν θα παίξει κανένα. Συλλογικές συμβάσεις με αυξήσεις θα κερδίσουμε και μετά τις εκλογές θα πάρουμε για ακόμα μεγαλύτερες. Και η συνεισφορά από τη δική μας την πλευρά και τελευταία και τα προηγούμενα χρόνια ήταν σε όλα αυτά τα επίπεδα. Και δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα προχωρούσε κάποιο από αυτά μόνο του. Καταρχάς το ζήτημα της ενότητας. Όλα τα κομμάτια που δραστηριοποιούνται στα ξενοδοχεία, τον επιστημισμό, από το ΠΑΣΟΚ, γιατί υπάρχει, έτσι, μέχρι την αυτονομία, δεν είχαν, και προφανώς το ΚΚΕ, το ΣΥΡΙΖΑ και όλα αυτά, δεν είχαν βρεθεί ποτέ μαζί. Ούτε κινηματικά, ούτε βρισκόντουσαν στα συνέδρια ανά τρία χρόνια. Αλλά η μάχη για τη σύμβαση στον επιστημισμό ήταν επειδή από τους αναρχικούς μέχρι το ΠΑΣΟΚ, συνδικαλιστικά. Υπήρχε η διεκδίκηση. Στην ΙΦΟΥΤ ιδιαίτερα, ξαφνικά έγινε μια απεργία από κοινού, από τα βασικά σωματεία που δραστηριοποιούνται στον χώρο, που το ένα έχει πλειοψηφία του ΚΚΕ και το άλλο έχει αυτονομία. Κάτι που δεν φανταζόταν κανείς ότι θα γίνει ούτε δύο μέρες πριν γίνει, όχι καιρό πριν. Και αυτή την κίνηση την προκαλέσαμε. Και το επόμενο βήμα είναι με τον κόσμο ο οποίος δραστηριοποιείται στον κλάδο και αναφέρεται στην Καμαριέρα και ξέρει τι είναι το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα, γιατί είμαστε εκεί, να μετατρέψει αυτό το πράγμα σε ακόμα μεγαλύτερα βήματα. Και τα βηματάκια να τα κάνει άλλο, όπως τα προηγούμενα που έχουν γίνει ήδη. Αυτή την κλιμάκωση είναι που την είδαμε και προχωράω προς το κλείσιμο και στα νούμερα. Το 2020 μέχρι το 2020 είμαστε ένας κλάδος ο οποίος έκανε μία απεργία, θα έκανε δύο, να έκανε μία μισή μέσο όλο το χρόνο, κάπως έτσι. Από το 2020 μέχρι τώρα υπάρχουν 3 με 5 24 απεργίες το χρόνο. Αυτό για τον ιδιωτικό τομέα είναι τεράστιο, γιατί δείχνει ότι δεν λογοδοτεί σε μια γραφειοκρατία η οποία απλά εξαγγέλει πράγματα, λογοδοτεί σε έναν κόσμο που απαιτεί περισσότερα. Και σε αυτόν τον κόσμο που απαιτεί περισσότερα αξίζει και ο μαρξισμός και οι θεωρίες για την εργατική τάξη που είναι υποκείμενο των αλλαγών και τα αλλάζει τα πράγματα και τα αλλάζει και για το σήμερα και για το μετά, γιατί το τι θα σημαίνει η σύγκρουση με το Χατζηδάκι θα σημαίνει συνολικά το πώς η εργατική τάξη θα μπορέσει να αλλάξει τη ζωή της τους επόμενους μήνες, τα επόμενα χρόνια. Και το πόσο μπροστά θα είμαστε από τη δική μας την πλευρά θα σημαίνει στην πραγματικότητα ότι ξεκινάμε να νικάμε και μπορούμε να συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο. Χωρίς πισωγυρίσματα, χωρίς τριπλοποδιές και με ένα εργατικό κίνημα που πραγματικά μπορεί να ανατρέψει και το σύστημα και να χτίσει μια κοινωνία σοσιαλιστική, δίκαιη και για όλους.
Συντρόφισσες και συντρόφοι, καλησπέρα για μένα. Φτάνουμε στο τέλος του φετινού. Φαμόζω πολύ. Φτάνουμε στο τέλος λοιπόν του φετινού λεξισμού, έχοντας ανοίξει μια γκάμα συζητήσεων από το πώς απαντάμε στο σεξισμό και την καταπίεση, τι σημαίνει η παράδοση του Μάρξ, του Λένιν, της Ρόζας, του Τρότσκι, μέχρι τι σημαίνει η ψυχική δυσφορία μέσα σε αυτό το σύστημα. Χρειάζεται επομένως να κλείσουμε με το πώς απαντάμε σε αυτές τις επιθέσεις των από πάνω. Δύο πράγματα. Πρώτον, είναι η πιο βασική ερώτηση, αν μπορούμε να το κάνουμε, αν μπορούμε όντως να ανατρέψουμε τα σχέδιά τους. Από πλευρά μας απαντάμε ναι. Το 2019 ήταν το πρώτο μου πρακτικά συλλαλητήριο ως φοιτήτρια, που ήταν και η πρώτη χρονιά, θυμάστε, με εκλογή της που είχε βγει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, κατά καλό καιρό Ιούλιο, που διαδηλώναμε φοιτητές, χιλιάδες, ενάντια στην κατάργηση του ασύλου. Και ήταν και η πρώτη φορά που φωνάξαμε από πλευρά μας, σαν ΣΕΚ, λιτότητα, ανεργία, τρομοκρατία, κάθε νέα δημοκρατία. Ο λόγος που έγινε αυτό ήταν ακριβώς γιατί είχαμε την ανάγκη και την πεποίθηση ότι μπορούμε να τους ανατρέψουμε, ότι ξέρουμε ότι αυτό το σύνθημα θα γινόταν η έκφραση της οργής της εργατικής τάξης. Και τρία χρόνια αργότερα είμαστε όντως σε ένα σημείο που τα παραδείγματα που υπάρχουν πάνω σε αυτή την ανάλυση είναι πάρα πολλά. Έχουμε το παράδειγμα ότι την ίδια χρονιά με το που μπήκαμε στα πανεπιστήμια, ξεκινήσαμε καταλήψεις, ξεκινήσαμε διαδηλώσεις. Φτάσαμε το 2020 να είναι η απεργία στον υγειονομικό με το που ανακοινώθηκε η καραντίνα. Στη συνέπεια, τα πρώτα συλλαλητήρια των εκπαιδευτικών που φτάσανε το 2021 να εκφράζονται με μαθητικές καταλήψεις, από τις πιο πολιτικοποιημένες μαθητικές καταλήψεις, που πήγαινε σε σχολεία να κάνει εξόρμηση και σου λέγανε δεν θέλουμε λεφτά για τα Ραφάλ, θέλουμε λεφτά για την παιδεία. Μαζί με τους εκπαιδευτικούς. Να φτάνει στο 2021 οι φοιτητές να σπάνε τις απαγορεύσεις και να καταλήγουν κατά χιλιάδες μέχρι σήμερα να παγώνουν το μέτρο της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Και όχι μόνο, το πιο πρόσφατο παράδειγμα, 2 μήνες πριν, 18 Μαΐου, οι φοιτητικές εκλογές δείχναν και ρίξαν μια τεράστια σφαλιάρα στην ΔΑΠ και μετά από 35 χρόνια σπάσανε την αυτοδυναμία τους. Που το να φτάνει να εκφράζεται μέχρι και στο εκλογικό κομμάτι η οργή της νεολαίας είναι τεράστιο. Και είναι τεράστιο που δείχνει ακριβώς τη δυναμική του τι μπορούμε να κάνουμε. Και είναι και το χθεσινό ακόμα συλλαλητήριο, αυτήν την λίγες μέρες του μαρξισμού. 24 ώρες απεργία της πώς δε. Οι καθηγητές των πανεπιστημίων, μετά τουλάχιστον εγώ όσα χρόνια είμαι φοιτήτρια, 3 χρόνια τώρα, δεν έχουν ξαναβγάλει 24 ώρες απεργία. Και άρα το ότι φτάνουμε πλέον σε μια περίοδο που πάει αυτό το πράγμα να εκφραστεί και με την εργατική τάξη στο κέντρο, είναι όλη η δύναμη. Βέβαια, είναι και αυτό που έχει οδηγήσει προφανώς την κυβέρνηση σε μια τεράστια πίεση και από εκεί που σου έλεγε το 19, εμείς θα βγάλουμε τετραετία πανηγυρικά και θα γίνει χαμός, φτάνει τώρα να μιλάει για πρώτες εκλογές. Που αυτό προφανώς συγκαταλέγεται σε μια βαθύτερη κρίση που συζητάμε τρεις μέρες τώρα του καπιταλισμού, μακρόσυρτη, πολύπλευρη. Και άρα αυτό βέβαια έχει και την άλλη μπάντα, το ότι οι επιθέσεις τους, ακριβώς επειδή είναι σαν πληγωμένα ζώα, είναι και πολύ και μεγάλες. Και το βλέπουμε τι σημαίνει πόλεμο στην Ουκρανία, το είδαμε τι σημαίνει αντιτίθεση στο δικαίωμα των γυναικών στην έκφραση, και το βλέπουμε και για να το πάω πιο εξειδικευμένα, στο τι σημαίνει ακόμα και ο νέος νόμος που πάει να περάσει αυτή τη στιγμή για αμέσως. Δεν θέλω να σταθώ στον νόμο τόσο σαν επιθέσεις αναλυτικά, γιατί τα βάλαμε στην προηγούμενη συζήτηση για ποια παιδεία παλεύουμε. Θέλω να το βάλω πιο πολύ σαν κομμάτι τι σημαίνει η σύνδεση τη παιδεία με τον καπιταλισμό. Και είναι και μια φράση από το άρθρο που είχαμε τότε το 2021, κίνημα ενέργεια στην παιδεία, στο ΤΑΦΣ, που έγραφαμε. Πάντα η άξια τάξη αντιμετώπιζε την παιδεία όχι ως αναφέρετο κοινωνικό δικαίωμα, αλλά ως μηχανισμό εξυπηρέτησης των αναγκών της και εργατικό δυναμικό ανάλογα με την περίοδο. Είναι μετά το 1920, και ενώ υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα που το αποδεικνύουν αυτό, τι σημαίνει ότι μετά το 1922, τότε η κυβέρνηση του Βενιζέλου, ακριβώς επειδή είχε ανάγκη να ενταχθούν οι πρόσφυγες και να γίνουν εργατικό δυναμικό, και άρα η ανάγκη ήταν στα χωράφια και στα εργοστάσια, και εκεί δίνονταν βάρος στη δημοτική εκπαίδευση, μειώνοντας τους ακταίους στην μέση εκπαίδευση. Αλλά το τι σημαίνει η αλλαγή, βέβαια, σε αυτό, το 1945 μέχρι το 1970, που έχει μια ανάπτυξη ο καπιταλισμός. Και άρα υπάρχει όμως και ανάπτυξη τεχνολογική. Και άρα μιλάμε σε μια περίοδο που θέλουμε εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό. Και άρα εργατικό δυναμικό που να περνάει από τα έδρανα του πανεπιστημίου για να μπορεί να εξειδικεύεται. Και άρα εκεί η ανάπτυξη σε ό,τι σημαίνει τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και φτάνει στο 1990 στην πάση του νεοφιλελευθερισμού, που πάνε αυτά τα πράγματα να πάνε όλα πίσω, γιατί ξέρουν πολύ καλά τι σημαίνανε το ότι ήταν μαζικά τα πανεπιστήμια, γιατί είχε περάσει ένα πολυτεχνείο. Και άρα ξεκινάει από τότε
πρακτικά οι επιθέσεις. Έβαζαν διάφορες συγκρατικές προηγούμενες συζητήσεις και σήμαινε το, οι μεγάλες καταλήψεις απέναντι στο Κοντογιαννόπουλο. Εγώ όταν προετοιμαζόμουν για την σημερινή κουβέντα, διάβαζα το 2007 ένα άρθρο που είχαμε γράψει πάλι στο περιοδικό για το σήμερα άρθρο, το άρθρο 16. Και είναι πραγματικά σαν να διαβάζεις για τη σημερινή επίθεση, δηλαδή αν δεν είχες την ημερομηνία δεν καταλάβεις τις διαφορές. Και αυτό ανοίγει την ανάγκη και θέλει την επιμονή στο ότι η αμάχη απέναντι στην παιδεία είναι μάχη που έχει αντικαπιταλιστικό χαρακτήρα. Είναι μάχη που αφορά τα συμφέροντα όλης της εργατικής τάξης και γι' αυτό ακριβώς από πλευράς μας λέμε και ξαναλέμε συνέχεια ότι οι φοιτητές μαζί με τους εργάτες. Γιατί μόνο έτσι μπορούμε να δώσουμε την απάντηση συνολικότερα. Αυτό βέβαια πάει στο δεύτερο κομμάτι που θέλω να αναφερθώ, στο για ποια κοινωνία βολεύουμε. Η συζήτηση μας σήμερα είναι να πει μια πάλι την ανατροπή, πάλι του σοσιαλισμού. Και δεν νομίζω ότι είναι τυχαίος ο τίτλος, προφανώς. Γιατί υπάρχει ανάγκη από τη μία ότι ανατροπή, αλλά με ποια κατεύθυνση. Αντικαπιταλισμός, αλλά με ποια κατεύθυνση. Γιατί επιμένουμε μέρες τώρα στο τι σημαίνει η εργατική εναλλακτική, και το βάλαμε και στην αφίσα, το ότι η Ελλάδα θα να συζητήσουμε λέμε, στον κόσμο για την εργατική εναλλακτική, δεν νομίζω ότι είναι θέμα των συγκητών στο να απλά να το κάνει πάλι και περισσότερες κουβέντες. Είναι όλη η ουσία στο πώς πας πραγματικά να οργανώσεις για να μπορείς να ανατρέψεις αυτό το σύστημα. Ότι σημαίνει ότι κέντρο είναι η εργατική τάξη. Κέντρο γιατί αυτό που λέμε τόσες μέρες είναι ότι. Και το έκανα και εγώ πολύ πιο ξεκάθαρο στο κεφάλι μου, γιατί αυτή είναι η μαγεία του μαρξισμού. Σε ότι δεν πάνε να είσαι 3 και 20 χρόνια μέλος, πάντα ξεκαθαρίζεις, γιατί πάντα οι επιθέσεις είναι συνεχόμενες. Και ήταν πολύ ξεκάθαρο και από την κρίση του καπιταλισμού μέχρι την ψυχική δυσφορία, μέχρι τον σεξισμό, μέχρι όλες τις συζητήσεις που περάσανε, το ότι η εργατική τάξη μπορεί πραγματικά να επιβάλλει την ανατροπή αυτού του συστήματος και πραγματικά είναι η μόνη που έχει τη λύση απέναντι στην καταπίεση και την εκμετάλλευση που η ίδια βιώνει. Και είναι, ενώ ότι άμα το πάρουμε στο κομμάτι της παιδείας, δεν νομίζω ότι ξέρει καλύτερα από κανένας άλλος πέρα από τους φοιτητές, τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, το τι σημαίνει η παιδεία των αναγκών μας. Η παιδεία, το ότι θα διδασκόμαστε και θα μπαίνουμε σε ένα σχολείο που πραγματικά θα σε βγάζει. Εδώ είπα και ένα σύντροφο στην προηγούμενη συζήτηση, ανεξάρτητο, αλλά παράλληλα σκεπτόμενο άνθρωπο ενώ που να είναι όντως λειτουργικό για εμάς, όχι για αυτούς, για εμάς, εκείνη είναι η ουσία. Και είναι και τα παραδείγματα, ότι τι σημαίνει η παρουσία κομμούνα. Στο ότι από το 1871 δείξαν οι εργάτες, παράλληλα που κράτησε 72 μέρες, στο ότι μπορούσαν να βάλουν ιδέες για το πώς θα είναι η εκπαίδευση των εργατών. Φτάσαμε 1917 στην Ρώσικη Επανάσταση να προσπαθούν να το κάνουν πράξη με το ότι καταργήσαν τις εξετάσεις, καταργήσαν τις βαθμολογίες, τι σημαίνει πολυτεχνική εκπαίδευση, ότι πρέπει να είναι σφαιρική η γνώση μας και να μην είναι εξειδικευμένη. Ένα σωρό μέτρα που δείχνουν ακριβώς ότι πραγματικά μόνο εμείς ξέρουμε πώς μπορούμε να αλλάξουμε τις ζωές μας. Και δεν είναι μόνο η εκπαίδευση, είναι ότι σημαίνει η πανδημία. Αν ήταν στα εργατικό έλεγχο, τα νοσοκομεία, οι φαρμακοβιομηχανίες, δεν θα ήμασταν αυτή τη στιγμή στο έκτο κύμα του κορονοϊού. Οι γιατροί από την αρχή πήγαιναν και λέγανε, όχι απλά στο ότι πάθε μέτρα για την πανδημία, ήταν πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Ότι θέλουμε μάσκες ανά τόσες ώρες, θέλουμε αύξηση προσωπικού, θέλουμε. Δηλαδή, ο κόσμος ήξερε τι να ζητήσει, γι' αυτό και λέμε κιόλας το τι σημαίνει το μεταβατικό πρόγραμμα της εργατικής τάξης. Το τι σήμαινε ότι αν είχες κρατικές φαρμακοβιομηχανίες, τα εμβόλια θα ήταν παγκοσμίως και δεν θα ήταν στο 4% του πλανήτη, που αυτό να δημιουργεί και άλλους συνεχόμενους ιούς. Αλλά εκεί ανοίγει το τελευταίο κομμάτι που θέλω να βάλω, ότι αυτό δεν γίνεται αυτόματα. Αυτό συζητάμε και τρεις μέρες τώρα, γι' αυτό και κάνουμε το φεστιβάλ, ότι όντως κάποια πράγματα θα εκφραστούν με την αυθόρμητη κίνηση του κόσμου, αλλά το θέμα είναι ότι τι σημαίνει να υπάρχει ένα κομμάτι με στην εργατική τάξη που να μπορεί αυτές τις μάχες να τις οργανώνει και να παίζει τον ρόλο από την προπαγάνδα που τρώμε κάθε μέρα σαν εργατική τάξη στο οποιοδήποτε θέμα, το τι σημαίνει ότι υπάρχει ένα κομμάτι που μπορεί να ξεκαθαρίζει συλλογικά και να οργανώνει. Και γι' αυτό ακριβώς εγώ για το κλείσιμό μου θέλω να πω ένα πράγμα. Επειδή ακόμα και αυτό δεν το λέμε στον αέρα, το επαναστατικό κόμμα και ο επαναστατικό κόμμα, έχω μια κατά μέλους και
ένα, δύο που να του μιλάς και να βγάζεις το κομμάτι στο μέτρο να δεις πότε είναι έτοιμος. Αλλά που λες ότι επειδή ακριβώς πιστεύουμε στην εργατική τάξη, επειδή ακριβώς ξέρουμε ότι μπορούμε να ανατρέψουμε αυτή την κοινωνία, ανοιχτά όσοι δεν είστε και όσες οργανωμένες στο ΣΕΚ, οργανωθείτε σήμερα γιατί έχουμε πάρα πολλές μάχες να δώσουμε. Από το τι σημαίνει να σταματάμε τα σφαγεία που γίνανε στη Μελίγια πριν λίγες μέρες, που δείχνουν ακριβώς και τι σημαίνουν τα όρια της διαχείρισης αυτού του συστήματος, αλλά τι σημαίνει να έχουμε εμείς το δικαίωμα στα σώματά μας οι γυναίκες, τι σημαίνει απελευθέρωση στο λάδι, ένα στερομάκι που είναι μπροστά μας και πραγματικά έχουμε να τις δώσουμε και θα τις δώσουμε τη φόρα. Να προτείνω το βιβλίο που εκδόθηκε πέρσι, ένα συλλογικό κείμενο από το Μαξικό Βιβλιοπωλείο, 50 χρόνια αγώνες για την Επανάσταση και τον Σοσιαλισμό, 51 φέτος από την ίδρυση της ΟΣΕ και του ΣΕ. Όλη αυτή η διαδρομή, οι αγώνες και οι επιλογές, να το προμηθευτείτε και εδώ από την είσοδο είτε από κάτω. Και όσες και όσοι δεν έχετε πάρει το καινούριο τέχος του περιοδικού Σοσιαλισμός από τα κάτω, να αποβάλλετε το σύστημα με άρθρα μέσα για τους αγώνες που έχουμε να δώσουμε στη συνέχεια και πολλές και πολλά από αυτά συζητήθηκαν, είχαν και θεματικές εδώ στο Μαξισμό, να το πάρετε φεύγοντας και δίνω το λόγο στην Μαρία για το κλείσμα. Πριν ακριβώς 3 χρόνια γινόταν ο Μαρξισμός ξανά εδώ στην Αμερική, μία εβδομάδα μετά τη νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία κέρδισε τις εκλογές, αν δεν κάνω λάθος, τον Ιούλιο του 2019, στις 7 Ιούλιου, αν δεν κάνω λάθος. Και στις 14 Ιούλιου, στις 14 Ιουλίου, ίσως και μια μέρα πιο νωρίς, Καθρίνα, άρχισε ο Μαρξισμός. Σε εκείνον τον Μαρξισμό κυκλοφορήσαμε το καινούργιο τεύχος του περιοδικού. Δεν τολμούσαμε να βάλουμε προφανώς ένα τεύχος που να λέει «αποβάλλεται το σύστημα». Είχαμε ένα τεύχος, τεύχος 135, μπορείτε να το δείτε κάτω και πολλές από εσάς το έχετε, που είναι ουσιαστικά ένας γκρεμός που ο καθένας από τους πρωθυπουργούς της Ευρώπης έπαιρναν θέση. Και ήδη, και όχι μόνο της Ευρώπης, ήταν και του Σουδάν, όλα αυτά. Και εδώ πέρα είναι οι πρωθυπουργοί της Ισπανίας, της Αγγλίας, της Βρετανίας και ετοιμάζονται να πάρουν σειρά μία εβδομάδα μετά τις εκλογές, ο Μητσοτάκης. Και από εδώ η Μέρκελ, που δεν το προβλέψαμε, θα έπρεπε να την είχαμε ήδη ρίξει, και ο Μπολσονάρο. Έτσι, αυτός πέφτει λίγος πολύ αργότερα. Δεν είμαι σίγουρη ότι πέσει ο Μητσοτάκη, αυτά τα πράγματα παίζουν, βλέπετε και το τι έχει συμβεί, ας πούμε, δεν είχαμε προβλέψει, θα πάρουμε και τον Τζόνσον. Άρα, καταλαβαίνουμε μέσα σε 3 χρόνια, έτσι, υπήρχε μια εκτίμηση τότε. Η εκτίμηση που έλεγε ότι μπορούμε να ανατρέψουμε τις προσδοκίες τους, όχι τους ίδιους, τις προσδοκίες τους. Και ξεκινούσαμε ουσιαστικά με αυτό, όχι να ρίξουμε τη Νέα Δημοκρατία. Είναι σωστό ότι το φωνάζαμε στα συλλαλητήρια, αλλά δεν το είχαμε εξώφυλλο, διότι θεωρούσαμε ότι είναι πολύ δύσκολο, εμείς το θέλαμε, αλλά είναι πολύ δύσκολο για αυτούς που ουσιαστικά με απογοήτευση βλέπανε τα αποτελέσματα, γιατί αυτό είναι με απογοήτευση, με απελπισία για το πού είχαν φτάσει τα πράγματα, διότι ήταν ο κόσμος που είχε στηρίξει ΣΥΡΙΖΑ, ήταν ο κόσμος που είχε στηρίξει ΚΟΚΟΕ, ήταν ο κόσμος που είχε στηρίξει τις μάχες ενάντια στα μνημόνια, ήταν ο κόσμος που είχε ψηφίσει το μεγάλο όχι στις 2015
ήταν όλος αυτός ο κόσμος ο οποίος πραγματικά περίμενε, δεν περίμενε αυτές τις εξελίξεις, παρόλο που τις πρόβλεπε και τις έβλεπε, ας πούμε. Και ουσιαστικά, κυκλοφορώντας αυτό το περιοδικό, αυτό καθόρισε και τη συζήτησή μας μέσα στο μαρξισμό. Η συζήτησή μας μέσα στο μαρξισμό ήταν αυτή η εξέλιξη, αυτές οι εκλογές δεν θα δώσουν μεγάλη σταθερότητα στη κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Δεν είναι ένας κόσμος που μπορεί να είναι απογοητευμένος, μπορεί να έχει τα ερωτηματικά, αλλά δεν είναι παρατημένος και παρετημένος. Ούτε παρετημένος, ούτε παρατημένος. Δεν είναι παρετημένος διότι οι συνθήκες, οι αντικειμενικές συνθήκες, δεν υπήρχε ακόμα πανδημία. Υπήρχε όμως η οικονομική κρίση, έτσι. Είναι μια μόνιμη κατάσταση που είχε ξαναγυρίσει. Και ο Μητσοτάκης έλεγε, όχι θα την ελέγξω, όχι δεν μπορεί ο Τσίπρας και όλα αυτά. Αλλά δεν είναι ούτε παρατημένος. Γιατί υπάρχουν ουσιαστικά αυτή η εργατική τάξη είναι οργανωμένη. Είναι οργανωμένη στα συνδικάτα, είναι οργανωμένη σε μάχες που έδωσε και έχει την εμπειρία και υπάρχει και το κόμμα μας. Υπάρχει το κόμμα μας που μπορεί να παίξει ρόλο στην αντίδραση που θα υπάρξουν άμεσα και να μπορεί να το αρχίσει να το οργανώνει. Αυτή ήταν λίγος πολύ συζήτηση σε εκείνο το μαρξισμό, μια μεγάλη συζήτηση, μια τεράστια συζήτηση για το πώς, τι σημαίνει αυτή η αλλαγή και πώς δεν είναι σταθερή και το τι σημαίνει ουσιαστικά ο ρόλος ο δικός μας. Νομίζω 3 χρόνια μετά μπορούμε πραγματικά να κυκλοφορούμε με ένα εξώφυλλο του προεδρικού που βάζει όχι απλώς να ρίξουμε τη Νέα Δημοκρατία, να ανατρέψουμε την κυβέρνηση, ανοίγοντας την προοπτική ουσιαστικά να συγκρουστούμε και με το ίδιο το σύστημα. Και άρα αυτό είναι 3 χρόνια που δεν τα κερδίσαμε απλώς με ιδέες. Είναι 3 χρόνια αλλαγών μέσα στο εργατικό κίνημα. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει να το κοιτάξουμε, πρέπει να το δούμε. Είναι 3 χρόνια που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είχε να λειτουργήσει κάτω από μία μέγενη. Μία μέγενη η οποία ήταν οι αντικειμενικές συνθήκες, η κρίση και μετά ήρθε η πανδημία και μετά ήρθε ο πόλεμος και αυτή τη στιγμή είναι όλα μαζί και πιέζουν και δυσκολεύουν το τοπίο και τις συνθήκες μέσα στις οποίες έχει να κινηθεί και από την άλλη μεριά είναι το εργατικό κίνημα, είναι οι αντιστάσεις, είναι τα κινήματα που δημιουργηθήκαν μέσα σε αυτή την περίοδο, διότι ακριβώς μια κυβέρνηση που έχει να διαχειριστεί αυτές τις κρίσεις και τις διαχειρίζεται με τη μεριά της κυρίαρχης τάξης και δεν μπορεί στην πραγματικότητα να έχει λύσει, γιατί με τη μεριά της κυρίαρχης τάξης μέσα στα 2 περιόδους δεν έχει πια λύσεις, δεν έχει προοπτική, δεν έχει πώς να προχωρήσει. Αρχίζει πραγματικά η πίεση, οι αγώνες να γίνονται, να αποκτάνε καταρχήν δύναμη και δυναμική. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα χαρακτηριστικό της περίοδου των 3 χρόνων. Τι αλλαγές έχουν υπάρξει ουσιαστικά μέσα στους αγώνες της εργατικής τάξης. Έχουν υπάρξει πολλές αλλαγές. Η αντίσταση της τάξης έχει 3 χαρακτηριστικά μέσα σε αυτούς τους 3 χρόνους, τα 3 χρόνια. Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι ότι έχει ξεπεράσει το ζήτημα της οργάνωσης μέσα στους εργατικούς χώρους. Παλιότερα, η οργάνωση των απεργιών ήταν στα χέρια των ηγεσιών και αν μπορούσαν και αν αποφασίζανε ποτέ να την κάνουν. Αυτό που έχει αλλάξει μέσα σε αυτά τα 3 χρόνια, διότι υπήρχαν κομμάτια της τάξης που μετά γενικεύτηκαν διάφοροι κλάδοι, διάφορα σωματεία, διάφοροι, τα οποία ουσιαστικά αρχίσανε να οργανώνουν τους χώρους τους και να προσπαθούν να συντονίζουν τους χώρους τους.
Αυτό είναι το παράδειγμα των νοσοκομείων. Αυτό είναι το παράδειγμα του επισκεπτισμού. Αυτό είναι το παράδειγμα των ηθοποιών και των καλλιτεχνών. Αυτό είναι τα επανειλημμένα παραδείγματα μέσα σε όλη αυτή την περίοδο. Και των δασκάλων και των εκπαιδευτικών και όλα. Έπαψαν πια, ξέρετε, μία αναμονή στη γενική απεργία, διότι πριν τίποτα άλλο δεν μπορεί να γίνει. Είναι τεράστια η εξέλιξη που έχει υπάρξει μέσα στους εργατικούς χώρους, έτσι που αυτή τη στιγμή να μην υπάρχει σχεδόν κανένας εργατικός χώρος, όπως και το παράδειγμα ακόμα και της Κόσκο, έτσι, που να μην έχει οργανώσει ο κόσμος τη μάχη μέσα από τη δική του οργάνωση, η οποία ανάγκασε τα σωματεία, ανάγκασε τις ομοσπονδίες, ανάγκασε. Αυτή είναι μια αλλαγή μεγάλη μέσα σε αυτή την τριετία. Η δεύτερη αλλαγή σε αυτή την τριετία είναι ότι ο συντονισμός μαζί με αυτές τις μάχες έγινε η εμπειρία του τι σημαίνει ο συντονισμός. Όχι ο συντονισμός που κάναμε εμείς. Ο συντονισμός της τάξης ουσιαστικά για να μην στην απεργία των καλλιτεχνών, για να το θυμίσω, δεν ήμασταν εμείς που συντονίσαμε το να γίνει, να κατέβουν όλοι οι καλλιτέχνες, διότι αυτό ήταν δύναμη. Ο συντονισμός της τάξης ενός ολόκληρου κλάδου και των διάφορων αρχίζει να γίνεται η δύναμη. Και το τρίτο είναι η αλλαγή στις ιδέες. Όλο αυτό δεν έφερε απλώς κίνηση της τάξης, δεν έφερε μεγάλες απεργίες, δεν έφερε μεγάλους συντονισμούς, δεν έφερε το εργατικό κίνημα στο προσκήνιο, που το έφερε. Έφερε και αλλαγή στις ιδέες. Αλλαγή στις ιδέες, παλιά το ζήτημα προοπτικής υπήρχε, η προοπτική έφτανε μέχρι το θέμα των εκλογών. Δεν έφτανε η προοπτική πέρα από τις εκλογές. Αυτή τη στιγμή, μέσα από ολόκληρη την εμπειρία και μέσα από την εμπειρία την πρόσφατη ουσιαστικά, ότι όχι μπορούμε να φέρουμε σε κρίση τη Νέα Δημοκρατία, το κόμμα της κυρίαρχης τάξης, αλλά μπορούμε πραγματικά να τη φέρουμε σε κρίση ανοίγοντας όλα τα ζητήματα και όλες τις, και όλη την γκάμα ουσιαστικά των συγκρούσεων, η αλλαγή στις ιδέες ότι αυτό το κίνημα, ότι μπορούμε πραγματικά να ανοίξουμε αυτό που λέμε εργατική εναλλακτική. Παλιά εργατική εναλλακτική, σύντροφοι, ξέρετε τι ήτανε. Ήτανε το μεταβατικό πρόγραμμα της Ανταρσία, το οποίο πηγαίναμε ουσιαστικά και προβάλαμε στις προεκλογικές περιόδους. Αυτή τη στιγμή δεν είναι το μεταβατικό πρόγραμμα της Ανταρσία. Είναι οι μάχες που συγχαρονίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερη εικόνα από αυτήν που έδωσαν οι σύντροφοι, από αυτήν που έδωσε ο Κώστας ο Καταραχιάς, ο Βασίλης ο Μερσινιάς, όταν ανοίξανε όχι μόνο το θέμα της απεργίας, αλλά ποιος ελέγχει το νοσοκομείο για να είναι το νοσοκομείο για τις ανάγκες της εργατικής τάξης και του κόσμου και όχι ουσιαστικά ένα κλειστό με τον έλεγχο ουσιαστικά του Υπουργείου, της διοίκησης του νοσοκομείου και όλα αυτά. Αυτές οι μάχες φτάσανε μέχρι εκεί. Και αυτό είναι φοβερό. Άρα, ξέρετε, δεν είναι αν βάλεις ένα πρόγραμμα εργατικού ελέγχου, είναι το πώς πια αρχίζει η τάξη να κινείται και να βλέπει ότι αυτό το ζήτημα δεν είναι ένα ζήτημα που μόνο των επαναστατών, αλλά είναι ένα ζήτημα που μπορεί να το οργανώσει η ίδια η τάξη και να βάλει αυτά τα ζητήματα. Άρα, δηλαδή, ο Κώστας ο Καταραχιάς έδωσε τη φωτογραφία που υπάρχει με τις ΜΕΕ στην απεργία των ΜΕΟΝ το 1975. Η απεργία των ΜΕΟΝ τότε ήταν τι μπορούμε να κερδίσουμε για να νομιμοποιήσετε μας, διορίστε μας με κάποιο τρόπο. Αυτό ήταν το αίτημα. Και κατεβαίνανε ουσιαστικά οι διάφοροι, η ITT είναι αυτός ο κλάδος που κατέβηκε και τους έκανε συμπαράσταση. Αυτή τη στιγμή, σύντροφοι, δεν μιλάμε απλώς για τις ΜΕΣ και για την ITT. Μιλάμε για την απεργία των νοσοκομείων που κατεβαίνει όλη η τάξη. Διότι θεωρεί δική του, όχι για συμπαράσταση, γιατί θεωρεί δική του. Μιλάμε για την απεργία μεθαύριο την Τετάρτη του
του επισιτισμού και του τουρισμού που θα κατέβει όλη η τάξη που παλεύει αυτή τη στιγμή ενάντια στην αυξήσεις και για συλλογικές συμβάσεις, γιατί τη θεωρεί ότι είναι δική του, είναι το κέντρο της τάξης. Και αυτό πραγματικά δεν δίνει μόνο δύναμη στις απεργίες, δίνει αλλαγή στις ίδιες τις ιδέες ότι μπορούμε. Όλα αυτά γίνανε ξαφνικά, όχι. Νομίζω ότι αυτή η τριετία ήταν πολύ σκληρή δουλειά για το κόμμα μας. Πάρα πολύ σκληρή δουλειά για το κόμμα μας. Γιατί φέρνοντας την εκτίμηση ότι έτσι μπορούν να εξελιχθούν τα πράγματα και θα εμφανιστεί και θα το δούμε, το θέμα δεν είναι αν μπορούν, το θέμα είναι πώς πρόκεινες για να γίνουν. Και άρα αυτή η τριετία είναι από τις μεγαλύτερες εμπειρίες και δουλειές που έχει κάνει το κόμμα μας. Αν μιλούσανε όλοι οι σύντροφοι εδώ, αλλά ευτυχώς μιλήσανε όλοι οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες στις συζητήσεις του μαρξισμού και φέρανε όλα αυτά τα παραδείγματα, είναι πραγματικά το τι σημαίνει να κτίζεις, να οργανώνεις αυτές τις μάχες σε κάθε χώρο χωριστά και πώς αυτά ήταν ολόκληρη προσπάθεια στις πύλες με την εφημερίδα, μέσα με την πολιτική συζήτηση, ξανά στη διαδήλωση για να μπορεί στη διαδήλωση να έρθουν όλα τα κομμάτια και όλα αυτά. Νομίζω ότι αυτά όμως γίνανε παράλληλα και νομίζω ότι αυτή είναι. Οι ιδέες δεν αλλάζουν μόνο γιατί η τάξη αισθάνεται πιο δυνατή να παλέψει, αλλάζουν οι ιδέες γιατί η τάξη αισθάνεται ότι μπορεί να εκφράσει, να οργανώσει και να δώσει διέξοδο στρατηγική σε όλες τις αντιστάσεις, σε όλους τους καταπιεσμένους, σε όλα τα κομμάτια που παλεύουν. Έγινε η τάξη ενάντια στο ρατσισμό, έγινε η τάξη ενάντια στο φασισμό, έγινε η τάξη ενάντια στην καταστροφή του περιβάλλοντος και του κλίματος, έγινε η τάξη ενάντια στην καταπίεση των γυναικών, έγινε η τάξη για την απελευθέρωση των ομοφυλόφιλων, των τρανς και όλων των καταπιεσμένων. Αυτό ουσιαστικά και γι' αυτό λέμε ότι μα φέτος το Pride ήταν διαφορετικό, μα φέτος η απεργία για τις 8 Μάρτη ήταν διαφορετική, μα φέτος το ξεκίνημα της δίκης της Χρυσής Αυγής είχε όλα αυτά τα κομμάτια, μα φέτος. 3 χρόνια ουσιαστικά που οι αντικειμενικές συνθήκες δημιουργούσαν τις προϋποθέσεις, αλλά οι προϋποθέσεις δεν φτάνουν, δεν είναι ανάλυση να πάμε να τους πούμε κατάλαβε το. Είναι δράση. Καθορίζει ουσιαστικά το Επαναστατικό Κόμμα. Καθορίζει το Επαναστατικό Κόμμα να δουλέψει προς αυτή την κατεύθυνση και να δουλέψει πραγματικά σε όλα αυτά τα μέτωπα. Και γι' αυτό σύντροφοι και συντρόφισσες έχουμε φτάσει στο σημείο να λέμε ότι ναι, και να βάζουν και οι σύντροφοι ότι ανοίγει πραγματικά η προοπτική. Ένα, ότι τα παραδείγματα είναι ότι οι ιδέες έχουν αλλάξει δραματικά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Το τελευταίο. Δεν ήταν εύκολο να πας, γιατί έγιναν αρκετές συζητήσεις και για το σεξισμό και για τις εκτρώσεις και όλα αυτά. Και διάφοροι σύντροφοι αρχίσανε έναν τρόπο, εγώ φταίω που το κάνω, εγώ φταίω που είμαι λίγο σεξιστής, πρέπει να αλλάξουμε τις απόψεις μας, πρέπει. Σύντροφοι, δεν ζητάμε η εργατική, ο κάθε εργάτης, να βγει και να χτυπήσει τα στήθια του και να πει εγώ είμαι και λίγο τέτοιο, εγώ και δεν καταλαβαίνω, εγώ και όλα αυτά. Όχι σύντροφοι, η συλλογική δράση είναι αυτή που αλλάζει τις ιδέες και οι επαναστάτες που μέσα σε αυτή τη συλλογική δράση παίρνουν πρωτοβουλίες και καθορίζουν ουσιαστικά ότι αυτή η συλλογική δράση θα πάει προς την επαναστατική προοπτική, θα πάει προς το ξεκαθάρισμα, θα πάει προς την γενίκευση, θα πάει να είναι εκφραστής όλων των καταπιεσμένων όλα τα ζητήματα που ανοίγει ενάντια στις κυρίες ιδεολογίες. Αυτό είναι το βασικό, σύντροφοι. Μην αρχίσετε ουσιαστικά να σκεφτεί κανένας πώς θα γίνει ο εκφραστής. Δεν ζούμε σε κομμουνιστική κοινωνία. Ούτε το κόμμα είναι ένα κομμουνιστικό κόμμα που είναι κατ' εικόνα και ομοίωση μιας κομμουνιστικής κοινωνίας. Είναι ένα κόμμα μέσα στον καπιταλισμό που έχει να δώσει μάχες για αυτά τα ζητήματα με την τάξη, αλλάζοντας
αυτές τις πρωτοβουλίες, πρωτοβουλίες που δεν τις κρατάμε, ενώ λέμε ότι είμαστε το κόμμα της πρωτοπορίας και θέλουμε να γίνουμε ακόμα μεγαλύτερο κόμμα της πρωτοπορίας, γιατί δημιουργούνται καινούργιες πρωτοπορίες μέσα σε αυτές τις συνθήκες. Αυτό που δημιουργείται ταυτόχρονα είναι ένα μεγάλο κύμα γύρω από αυτό. Και αυτό το κύμα, σύντροφοι, επηρεάζει και τα ρεφορμιστικά κόμματα, επηρεάζει και ρεφορμιστικές απόψεις, επηρεάζει και μπερδεμένες απόψεις και όλα αυτά. Και έτσι ουσιαστικά αλλάζουμε. Κάθε πρωτοβουλία που παίρνουμε σαν κόμμα έχει στο κέντρο της τη δυνατότητα πραγματικά, όχι η πρωτοβουλία μας, έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει, να λειτουργήσει σαν κύμα και να καθορίσει ολόκληρα κομμάτια μιας κοινωνίας, ολόκληρα κομμάτια της τάξης. Αυτό είναι βασικό, γι' αυτό το είδαμε ότι δουλεύει. Όταν πήραμε την πρωτοβουλία και στις 8 Μάρτη το 2020, τρεις μήνες μετά τις εκλογές, περίπου 6 μήνες από την εκλογή της Νέας Δημοκρατίας, και πηγαίναμε στα συνδικάτα, λέγανε τώρα, παιδιά, συγγνώμη, αλλά τώρα οι γυναίκες, εντάξει, εργαζόμενες είσαστε, αλλά και όλα αυτά. Τεράστιες αλλαγές. Η κίνηση της τάξης, η εμπειρία της τάξης, ο ρόλος να παίξουμε, η πρωτοβουλία και προφανώς το άπλωμα. Έτσι, σύντροφοι και συντρόφισσες, δουλεύουμε. Και έχει αποδειχτεί ότι είναι πολύ αποτελεσματικό, όχι αποτελεσματικό για μας, αποτελεσματικό για την τάξη. Και άρα από αυτή την άποψη, σύντροφοι, πραγματικά κάνουμε τον μαρξισμό σε ένα σημείο καμπής. Καμπής γιατί η κυβέρνηση πάει για εκλογές. Πότε θα τις κάνει, δεν σημαίνει. Αλλά αυτό είναι υπογραφή της κρίσης τους. Δεν θα πηγαίνανε στα τρία χρόνια, τους κοροϊδεύουν όλοι. Είναι σαν τον Τζόνσον, ας πούμε. Που ακριβώς το ίδιο πράγμα. Τρία χρόνια. Τον Τζόνσον έτσι. Λίγους μήνες πριν από τη Νέα Δημοκρατία είχε εκλεγεί. Και τώρα δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Και άρα από αυτή την άποψη δεν πάμε για αυτές τις... Πάμε ουσιαστικά να αντιμετωπίσουμε αυτή την καινούργια περίοδο, περίοδο που πρέπει να την αντιμετωπίσουμε και προεκλογικά. Δεν είναι οτιδήποτε, είναι μια προεκλογική περίοδο πολύ κρίσιμη. Πολύ κρίσιμη να μην πάει κανένας παθητικά στο να ρίξει στην κάλπη. Να πάει σαν απεργός με μάχες και να πει ότι θα τους ανατρέψουμε και θα κερδίσουμε, σύντροφοι. Αυτό είναι το νόημα της προεκλογικής περίοδου και πρέπει να δούμε πραγματικά πώς θα το οργανώσουμε. Πάμε για μάχη μεγάλη, αρχίζει η μάχη ουσιαστικά από την Τετάρτη, μπορεί να κρατήσει και 2 και 3 και 4 και 5 μήνες, αυτό δεν ξέρουμε. Όσο πιο γρήγορα κινηθούμε, όσο περισσότερες πρωτοβουλίες, ακόμα περισσότερο θα έχουμε να τους αναγκάσουμε. Αλλά πάμε σε μία μάχη που αυτή τη στιγμή, που αυτή την περίοδο, σε αντίθεση με άλλες, δεν πάει η τάξη ευχαριστημένη για το τι θα ψηφίσει στις εκλογές, πάει η τάξη ευχαριστημένη για το πώς, τι δύναμη θα έχει να τους ανατρέψει, να τους ρίξει, να καθορίσει όχι τα αποτελέσματα των εκλογών, αλλά το τι θα γίνει και στις εκλογές και στη συνέχεια. Άρα, σύντροφοι, έχουμε ζητήματα να δούμε. Δεν θα τα δούμε σήμερα. Προφανώς θα κάνουμε συζητήσεις και όλα αυτά. Αλλά ξέρουμε ότι είμαστε σε μια περίοδο, είμαστε σε ένα μετέχνιο που ο ρόλος μας που θα παίξουμε θα είναι καθοριστικός για τις μελλοντικές και πολιτικές εξελίξεις και για την εργατική τάξη, αλλά και συνολικά για το ζήτημα που λέμε προοπτική με το πρόγραμμα το εργατικό. Μαρία, να αρχίσουμε τραγουδώντας την